και οι ειδικοί για τον καιρό, οι οποίοι και στην Ελλάδα βεβαίως και στην Κύπρο είχαν κάνει τις προγνώσεις και είχαν βγάλει τις προειδοποιήσεις. Κλεάνθης Νικολαίδης κοντά μας, Διευθυντής Τμήματος Μετεωρολογίας. Σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλαρε, στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Σας εύχομαι υγεία. Πάντως δεν υπάρχει κανείς που να νοιάζει ξαφνιασμένος από όλη αυτή την κακοκαιρία, κύριε Νικολαίδη, γιατί την πρόγνωση του καιρού στην Ελλάδα που την παρακολουθήσαμε έλεγε σφοδρίχιον όπτος. Θεωρώ ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία χειρίστηκε πάρα πολύ καλά το βαρομετρικό χαμηλό ΕΛΠΗΣ, το οποίο επηρεάζει και την περιοχή της Κύπρου με σαφώς ιδιότερα φαινόμενα από ό,τι επηρέασε την περιοχή της Ελλάδος και του νησιωτικού, τόσο του υπηρετικού όσο και του νησιωτικού χώρου. Και επιμένω στο ότι τα φαινόμενα στην Κύπρο ήταν σαφώς ιδιότερα και ασθενέστερα τόσο σε ένταση όσο και σε έκταση. Και βέβαια και να αναφερθεί ότι και στο τμήμα μετεωρολογίας η πρόγνωση του καιρού εξελίχθηκε με βάση τα επί του εδάφους δεδομένα αρκετά καλά, τόσο οι προειδοποιήσεις οι οποίες εκδόθηκαν αλλά όσο και η γενικότερη διαχείριση, μετεωρολογική διαχείριση των φαινομένων ήταν σε αρκετά καλό επίπεδο. Και δεν το λέω από την πλευρά του προϊστάμενου, εν πάση περιπτώσει, του τμήματος, αλλά και από την πλευρά του μέλους του κοινωνικού συνόλου που είναι επιτυχημένο σε αυτόν τον καιρό. Ο περισσότερος κόσμος πάντως ξέρετε τι λέει, ότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα με μια μικρή καθυστέρηση, αυτό είναι το στερεότυπο τουλάχιστον, έρχεται και στην Κύπρο. Θα δούμε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε στην Αθήνα να έρχεται και στην Κύπρο, να δούμε τις πόλεις μας και τα παράλια μας χιονισμένα? Όχι. Όχι. Κατηγορηματικά δεν θα γίνει αυτό. Όχι, όχι. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βαρομετρικό χαμηλό ΕΛΠΗΣ, δεν αναμένεται να έχουμε φαινόμενα έντασης, έκτασης, ποιότητας, ποσότητας, ως αυτά λαμβάνουν χώρα στον υπηρετικό και νησιώτικο χώρο της Ελλάδας, να τα δούμε στην Κύπρο. Οι βροχές, οι καταιγίδες είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στα δελτία. Η χιονόπτωση όμως είναι κάτι το οποίο θα δούμε σε ένα υψόμετρο από 600 μέτρα και πάνω. Άρα πότε αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός εδώ στην Κύπρο, γιατί έχει ρίξει πολύ νερό και κρύο έχει το τελευταίο διάστημα. Σταδιακά θα φτιάξει. Αύριο, απόψε θα είναι μια κρύα νύχτα, όπως και αύριο θα είναι μια κρύα ημέρα, σε σχέση πάντοτε με τα κανονικά, ως αποτέλεσμα του συστήματος αυτό το οποίο επηρεάζει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα σήμερα, λιγότερα και πάλι τα φαινόμενα αύριο, με τις θερμοκρασίες να είναι για απόψε. Οι θερμοκρασίες στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 με 8 στα παράλια και στους πλην 5 στα ψηλότερα ορεινά, όπου τις αυγινές ώρες θα υπάρξει παγετό σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβάνουν και του εσωτερικού. Αύριο παραμένει μερικώς συννεφιασμένος. Κατά διαστήματα έχουμε βροχές ή μεμονωμένη καταιγίδα, καθώς και χιόνι, χιονόπτωση από τα 600 μέτρα και πάνω. Με το πεδίο των ανέμων να είναι μέχρι ισχυρό, κυρίως δυτικό, και τη θερμοκρασία λίγο χαμηλότερα σε σχέση με τη σημερινή, γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ναι. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και διαβάζουν και τα δελτία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Μετεωρολογίας. Πολύ προσοχή αν τους επηρεάζει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ενσυναίσθηση από πλευράς οδηγών και όλου του κοινωνικού συνόλου ότι δεν μπορούμε να πάμε δια μιας όλοι, ας πούμε, στο τρόδος. Ναι, πολύ σοφή κουβέντα αυτή. Ναι, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ακόμα επικρατεί παγετός, ακόμα χιονίζει, ακόμα πιθανότατα να μην έχουν εκχιονιστεί όλοι οι δρόμοι, αλλά και μια αστοχία του αυτοκινήτου, ένα χαλασμένο λάστιχο, η έλλειψη εμπειρίας στην οδήγηση στο χιόνι. Δεν μπορούν όλοι να οδηγήσουν στο χιόνι. Μηδενός εξαιρουμένου, ούτε εγώ ξέρω. Σωστό. Άρα να πάω να εκθέσω τον εαυτό μου σε κίνδυνο και την οικογένεια μου είναι παρακινδυνευμένο. Κάποιοι χάρη της εκδρομής, να ξεσκάσουμε, είναι και πιεσμένη κοινωνία, μην νομίζετε. Πανδημίες από εδώ, από εκεί. Ακούμε τόσα και γίνονται τόσα. Θέλουν να ξεσκάσουν οι άνθρωποι. Στερνή μου γνώση να είχα πρώτη. Πρέπει να μπορούμε να υπακούουμε εν τίνι μέτρο σε οδηγίες. Τα χιόνια θα είναι εδώ μέχρι και το τέλος του Φλεβάρι το λιγότερο. Προλαβαίνουμε όλοι. Πρόγραμμα να υπάρχει. Όλοι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη. Είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε ακριβώς τώρα, για την κυκλοφορία.